Εγώ την μόνη διέξοδο που βλέπω είναι η διέξοδος του διαλόγου. Και νομίζω ότι εκεί οφείλουμε να επιμείνουμε με όλους τους τρόπους. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι και με αυτόν τον τρόπο γίνεται κάτι πιο φανερό στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, οι αγρότες έχουν εκφράσει τα αιτήματά τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχουν γίνει γνωστά, έστω και αν κάποια δεν είναι της παρούσης, θα έλεγα. Δεν είναι δηλαδή μέσα στην κυρία, αλλά συσσωρεύουν σίγουρα τα προβλήματα χρόνων. Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν προσεγγίσεις. Εγώ νομίζω ότι οφείλουμε να επιμείνουμε και όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Αυτό το λένε στην κυβέρνηση κυρίως ή στους αγρότες? Έχει καμία σκέψη τίποτα για να κατεβάσει την αστυνομία? Οφείλουμε, ξαναλέω, εγώ όταν λέω κάτι νομίζω ότι είναι σαφές. Ρωτάω, διευκρίνηση. Οφείλουμε όλες οι πλευρές να επιμείνουμε στην κατεύθυνση του διαλόγου. Όταν λέτε, για να πάμε στον κύριο Βορύδη, όταν λέτε ότι μέσα στο κουαρτέτο υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να μας κάνουν κακό, αυτό καταλαβαίνω ότι, ή να μας τριμώξουν, τέλος πάντων, στη γωνία, δεν ξέρω πώς. Δυνάμεις οι οποίες έχουν διαφορετική προσέγγιση. Ωραία. Πόσους από τους τέσσερις, δηλαδή, πόσους θα βάζατε σε αυτή την κατηγορία? Τους δύο, τον έναν, τους τρεις? Νομίζω ότι η δημόσια. Για να μην μιλάμε, πει, ας πούμε, και με γρίφους. Θα σας πω, δεν είναι γρίφος. Δημόσια, νομίζω, η πλευρά του Δούνου του έχει εκφράσει την άποψή της. Άρα κυρίως το Δούνου του αναφέρεστε. Ναι, είναι βασικό. Είναι βασικό αυτό. Όπως έχουμε και τις δηλώσεις του Σόιμπλε χθες, τις οποίες θα μας σχολιάσετε μετά, πιστεύω. Όπως θα έλεγα, ακόμη κάτι να προσθέσω, ότι επειδή δίνεται μερικές ως και υπερβολική διάσταση, ξέρω εγώ, αναβλήθηκε χθες η συνάντηση με τον κύριο Κατρούγκαλο κλπ. Νομίζω ότι είναι ένα χρονικό διάστημα αυτό, στο οποίο διάφορα πράγματα μελετώνται και από τη δικιά του την πλευρά. Δηλαδή, ήταν μια διαδικασία μελέτης των συγκεκριμένων στοιχείων που έδωσε η ελληνική πλευρά σε σχέση με το ασφαλιστικό. Διότι στη δομή της, στη δομή, φαίνεται να υπάρχει μια σύγκληση. Φαίνεται να υπάρχει μια σύγκληση στον ασφαλιστικό. Η δομή του ασφαλιστικού. Έχετε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα απόλυτη και ξέρετε πολύ καλά τα τεκτενόμενα. Εάν με ένα μαγικό τρόπο αύριο η Τρόικα σας έλεγε δεχόμαστε την πρότασή σας στο ασφαλιστικό, έτσι όπως την έχετε βάλει εσείς, το δεχόμαστε, προχωράμε για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Πιστεύετε ότι αυτό θα παίρνετε στη Βουλή, έτσι όπως είναι? Η πρόταση θέλει βελτιώσεις σε συνεργασία και με τις κοινωνικές ομάδες και πλευρές. Όπως για παράδειγμα γίνανε ορισμένες βελτιώσεις με τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν είναι αρκετές όμως. Γίνανε ορισμένες. Λένε οι ίδιοι. Κύριε Βορύδη.